μέσα. Ναι, ναι, ναι. Άντε, άντε. Πάμε. Έρχονται και τα Χριστούγεννα. Έτσι να το κάνεις. Να βαράει χριστουγεννιάτικα. Ο μικρός τυμπανιστής. Είχα και εγώ το BMX μου. Βασικά δεν είναι BMX, μάλλον δεν είναι. Τι είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, με ρωτάτε πού είναι το FD. Το FD είναι εδώ. Το θέμα με το FD είναι ότι έχουμε βάλει. Έλα, κρατήσει. Α, δεν χρειάζεται. Δείτε εδώ. Έχω βάλει δύο βεντιλατέρ, ό,τι να είναι. Ένα σπαλ με tie wrap δεμένο. Και ένα. Αυτό είναι καλό. Που χόντο νομίζω είναι. Του σπαλιάρα είναι. Το οποίο το έχει κάνει πατέντα ο Τρακατέλης και παίρνουν από το air condition, φίλε. Δες εδώ. Όταν ανοίξει το air condition, τότε παίρνουνε. Και θέλω να τα βγάλω αυτά τα δύο, γιατί είναι ό,τι να είναι, και να βάλω δύο ποχτάρι. Αυτό είναι το HKS, τι είναι εκεί. Boost για τη σπίθα. Πόσο κύριο έχω εδώ το καημένο. Ξέχασα πως είναι. Έχω να κάνω τα σωληνάκια εδώ, θυμάστε που τα είχαμε κάνει πατέντα όπως να είναι. Πρέπει να κάνω 2-3 δουλίτσες. Έχω να βάλω τουρμπίνα που μας έστειλε Max Speeding Roach. Να αλλάξω, ίδια είναι, αλλά να αλλάξω εδώ μπας και κάνανε καλύτερο τέτοιο. Κράτα. Γραφίδι. Εδώ άδειασε το τέτοιο. Εξατμίστηκε όλο το νερό που είχα και δεν όριμο. Το κεφαλάκι αυτό πού είναι? Μπροστά, θα το δείξω. Αλάκια. Χαμηλό πολύ ρε, δεν βρίσκεις με αυτό μπροστά ρε. Πόσο και δεν καρπάει. Beast. Τι έχω. Θα ακούσουμε μουσική. Ξέρω. Α, αυτά είναι τα τέτοια που παίρνεις από το, τα πλαστικά, από το τέτοιο, ναι, ε. Ναι, αυτά είναι τα μαμά, βαμμένα είναι απλά. Α, είναι τα μαμά. Ναι, εγώ θέλω να πάρω κάρμπον κάποια στιγμή. Να βάλω κάρμπον. Να το κεφαλάκι. Εδώ κάτι λέει 117, τι είναι. Να το κεφαλάκι. Πού? Εδώ κάτω. Α, δεν το έχεις ωραία βαλμένο, πρέπει να το βάλεις μέσα. Το είχα πιασμένο, όχι, ήταν εδώ κάτω με τέτοιο και ξεκόλλησε. Κατάλαβα. Στην θερμοκρασίες. Τι 130 είναι αυτό? Καυσαέρια. Α. Μετράμε και καυσαέρια, φίλε, εμείς. Πυρόμετρο που λέμε. Water, oil. Ναι. Όχι, όχι, αυτό είναι το. Τον πάρο FC τον έχω συνδεδεμένο εδώ πέρα, τον έχω πάρει στο FC. Τον πάρο FC τον έχω, δεν έχω το commander του που είναι το όργανο. Α, το commander. Ναι, αυτά τα έχω από το DFI, τη DEFI. Έξι εισιτήρες έξτρα δηλαδή για water, για ναι, oil. Ναι, ναι, τη DFI έχω βάλει εγκατάσταση τη, ναι, DFI δεν το έχει σχέση όργανο. Με τον εγκέφαλο αυτό. Όχι, και ο εγκέφαλο το διαβάζει από δικού του εισιτήρες. Ναι, ναι. Και τον DEFI από μόνο του. Οκ. Okay. Okay. Και δεν
δεν έχει κρύα κίνηση, βλέπω, έτσι. Ναι. Την έχει επενεργοποιημένη. Ναι, γιατί θεωρητικά εντάξει, δεν είναι καλό τώρα με 0 βαθμού το βάζει μπροστά και ανεβάζει 2,5 κιλιά στροφή. Ποιο ο λόγο, άμα δεν έχει καταλήτη να κάνει κάτι τέτοιο. Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Πού ζούμε πια. Αλλά είδες, κρατάει μια χαρά. Μετά από πόσο καιρό πήρε. Με 15 βαθμού ξεκίνησε, 15 βαθμού είχε. Αυτό το τσιρτσιρτσι που ακούγεται είναι το χταπόδι. Είναι ο χταπόδι. Ναι, ναι, ναι. Σε όλα τα ρωτόρια το ίδιο κάνει. Ξέρεις πόσο καιρό έψαχνα να δω γιατί γάμω την τρέλα μου. Και όλα τα ρωτόρια κάνουν το ίδιο. Μπήκα στο ίδιο, ναι, δεν ψάχνα έτσι. Τσιρτσιρ. Είναι οι παλμοί που βγαίνουν και σκάνε μέρα πάνω κάνει σε τέτοια. Τσιρτσιρ, ναι, όλα, όλα. Είναι, φαντάσου. Πώς κάνει, κάνει λίγο. Τσιρτσιρτσιρ. Ναι, αλλά σκέψω ότι. Πες το, πες το. Τσιρτσιρτσιρ. Σκέψω εμένα όμως, λες και εμένα κάνει το χτάρι. Το χτάρι τα βγάζει από πλάγια. Ναι. Σκέψω αυτό που τα σκάει κατευθείαν πάνω στο χταπόδι. Από τέτοια τρυπάρα, α πούμε. Καλά, δεν το λες και χταπόδι αυτό τώρα, έτσι. Ναι, εντάξει. Χταπόδι, εξαγωγή. Πολλαπλή εξαγωγή. Πίεση λαδιού. Επειδή είναι κρύο το λαδί, δε. Ναι. Μόλις πατήσω λίγο. 8, 7. Καλό αυτό όμως. Ναι, έχω πίεση. Έχει πολύ πίεση αυτό το μοντέλο. Γιατί λαδιού. Το δουλεύει τόσο πλούσιο στο ρελαντί όμως. Είναι κρύα κίνηση τώρα γι' αυτό. Α. Θέλει βενζίνη για σταθεί. Θέλει, ναι, ναι, ναι. Δεν κρατάει κιόλας. Με το πάω 11, 11,5, 12 και σβήνει. Στην κρύα κίνηση. Ωραία τώρα. Ναι, γιατί τώρα που είναι κρύα τα πετάει και όλα παίξουμε. Overlap και αυτά που έχει. Λες τώρα που είναι κρύο πόσο συμπίεση γράφει, θα μου πεις είναι χίλιους κάτι βαθμούς, αλλά έχει πάει υποπίεση βασικά, που σου δείχνει θεωρητικά τη συμπίεση του μοτέρ. Αχα. Αυτό είναι κολπάκι, υποπίεση, σου δείχνει όσο περισσότερο ρουφάει το μοτέρ. Σωστά. Σου δείχνει και σε τι καλή κατάσταση βρίσκεται. Οπότε μπορείς δύο αυτοκίνητα που είναι στο ρελαντί. Ναι, αλλά να είναι ίδια. Να τα συγκρίνεις δηλαδή. Ναι, χοντρικά, αλλά να είναι ίδια. Να έχει περισσότερη υποπίεση από τα ναι, άλλο. Μην έχει τρελό overlap το ένα που χάνει συμπίεση από εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις, αν έχεις overlap και ανοίγουν εισαγωγή και εξαγωγή μαζί. Αν έχεις porting. Δηλαδή. Ακριβώς. Αν έχουν μαμά porting ή ίδιο porting, μπορείς να τα συγκρίνεις. Το porting τελικά τι νόημα έχει στα turbo, ρε εσύ. Πώς δεν έχει, ρε φίλε, βάζεις περισσότερο αέρα στην εισαγωγή και στην εξαγωγή. Ωραία, δίνεις λίγο πίεση παραπάνω, είναι ανάγκη να κάνεις πόρτινγκ δηλαδή. Το ίδιο είναι, αλλά ο ρότορας δεν μπορείς να πας στο θεό την πίεση. Δεν μπορείς να πας ένα 6, ένα 7 η ρότορας. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Να κερδίσεις λίγο πίεση. Ναι, θέλεις να βγάζεις δύναμη με χαμηλότερη πίεση για να είσαι ασφαλής. Αν μπορείς με ένα μπαρ να βγάζεις 500 άλογα, είσαι θεός. Άρα έχει κάποιο νόημα να κάνεις. Ναι, εγώ που είμαι με ένα 3 τώρα 500 άλογα είμαι πολύ καλά. Άλλοι για να βγάλουν 500. Όχι, ρε, τι καλά. Άλλοι για να βγάλουν 500 πρέπει να πάνε ένα 5, ένα 6 που δεν είναι καλύτερο στο ρότορο. Ο ρότορας δεν είναι βαγ. Που σηκώνεις 2,5 και 3 μπαρ για να βγάλεις άλογα. Α, βγάζεις απόδοση από εκεί για να μην χρειαστεί να δουλεύει. Ακριβώς, να ακριβώς, ακριβώς. Είναι σαν να βάζεις έκεντρα, ρε. Ναι. Μπουμπάκια. Μπουμπάκια. Σωστά. Σωστά. Να κάνω και ένα πόρτινγκ δηλαδή. Να κάνεις. Εννοείται. Ένα street light θα κάνεις. Ναι. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει η εισαγωγή να πορτάρεις. Ή και τα δύο. Και τα δύο. Όταν βάλεις περισσότερο αέρα, πρέπει να βγάλεις και περισσότερο αέρα. Έτσι. Ναι. Μπορείς βέβαια να δουλεύεις μόνο το ένα ή το άλλο. Τι θέλω να πω. Αυτό με παραξένεψε πόση ώρα είμαστε εδώ μέσα και δεν έχει βγάλει πίσω ντουμάνια. Γιατί λέγαμε ότι έχω διαρροή νερού και μαλακές. Τίποτα. Ούτε έβγαλε ντουμάνια από καμένο. Όχι, όχι, όχι. Από καμένο. Είσαι σαν μορουδιακή κλανιά, ναι. Βγάζει. Τώρα λίγο να πάει στη θερμοκρασία τέτοιο. Ανέβηκε λίγο το ρελαντί. Ναι, ναι, θα. Και το ρελαντί τώρα και το τέτοιο. Και αυτό θα αρχίσει να στεγνώνει. Θα μπει σε δεύτερη φάση. Ναι, αλλάζει εδώ τώρα στου 50 και μετά στου 70. Τρία stage έχει αυτό. Τέσσερα. Είμαστε μέσα. Ναι, ναι, πάμε. Άντε. Πάμε. Το βγάλω μπροστά. Κατέβα, βγάλτε, πάρ το μόνο σου μπροστά. Μια που ήρθα, πόσο καιρό έχω το βγάλω βόλτα, πάμε να το βάλω φρέσκη βενζινούλα. Κλείνω για να κάνουμε πολιτίτσα, άντε. Άντε, φαγωθήκατε, άντε, άντε. Μ' αρέσει που είπα, δεν έβγαλε πολύ του μάνι και άμα δείτε εδώ μέσα, έχει από την κάμπλα, έχει γυλί. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Πω, 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 πω. Άντε, το πάμε βόλτα. Τώρα το κάνουμε βόλτα. Απλά στη μικρή πίεση, 300 άλογα. Δεν σου κάνει ποτέ εσένα. Ας είχα κάνει ποτέ. Το έχω στρώσει από τότε. Το πρώτο πράγμα με εντυπωσίαση τώρα που πήγα μετά από καιρό είναι τα φρένα. Δες, το χαϊδεύεις. Τα έφτιαξα, τα έβαλα υψηλής και αυτά. Δες, το χαϊδεύεις, λέει το φρένο. Ναι, σωστά. Έβαλα υψηλής πίεσης. Σωστά. Εντάξει, είναι και το σέρβις που έκανες όμως, γιατί αυτά ποιος ξέρει τι ήταν. Ναι, έβαλα υψηλής. Ναι. Έβαλα τακάκια καινούργια μαμά. Ναι. Φίλε, τα μαμά με τα Brembo, τα τακάκια. Τα Brembo, ξέρω εγώ, πες, λέμε τώρα 300 γραμμάρια, τα μαμά 700 γραμμάρια. Αχα. Καμιά σχέση. Καταλάβεις από το βάρος ότι είναι άλλο υλικό, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβα. Τα βάει. Έτσι. Τα σκιουράκια είναι αυτά, ε. Δεν τα έχω ακούσει.
καταλαβαίνει. Τα έχει βάλει τα σκιουράκια πίσω. Μπροστά. Αρκεί να σπουλάρει, όταν σπουλάρει. Oh yeah, baby. Μικρή. 400 λογάκια καθημερινά. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι τώρα οικογενειακά πάμε. Έτσι, να βάλει. Να πα για ψώνια. Άντε, θα ρίξουμε και τροκοντήσιο για να ρίξουμε τα μυστήρια. Αρκουδίσιο. Έτσι, ναι. Δεν ναι, δουλεύει. Και σκιουράκια και αρκουδίσιο. Έχω τροκοντήσιο πάνω, απλά δεν έχω φρέον. Αλλά με το κουμπί τώρα τροκοντήσιο να ανάβουν τα μυστήρια. Α, κατάλαβα. Επειδή ήταν σύνδεση. Σλίπερ κατάσταση. Σλίπερ, ναι. Να ραλέξει ήταν μυστήρια, ξέρει, όχι από ό,τι θέλει αυτό. Το κορδελιό εδώ πέρα επιτρέπεται να κάνει τα πάντα, να ξέρει. Είναι άλλο χωριό. Είναι άλλο χωριό εδώ. Έτσι. Δεν υπάρχουν νόμοι. Έτσι. Έλα καιρό να το ζεστάνω πάνω, να βρούμε και ένα βεζινάδικο, να βάλω φρέσκα για το στάρ, γιατί έχει γίνει ξύδι αυτή. Δες όμως αυτό που σου λέγα, δηλαδή βελούδο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή ναι. Να είναι αγριό, αλλά να είναι και να το οδηγάς καθαρά. Αυτό τι είναι, τσίρκο είναι ρε φίλε αυτό. Αυτό είναι μάρκα γκάβλα. Το μετράνο είναι, γράψε μετράνο πίσω. Αυτό είναι γκάβλα, όχι τσίρκο. Αμα. Φαντάστε 500. Και έχει και τα ζωάκια μέσα. Το αρκουδίσιον. Τα σκιουράκια. Έτσι. Κατάλαβα και είναι χωρίς εισιτήριο εδώ μπαίνει, ε. Όχι, είναι τσάπα. Α, εντάξει. Απλά δεν μπορώ να βάλω ανήλικους γιατί θα μας μαζέψουν. Ναι, 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 ναι. Εσύ είσαι ενήλικο, μεγάλο παιδί. Ναι, αλλά τώρα χαλιέμαι ρε φίλε που δεν έχω τέτοιο παιδί. Θα έχει και εσύ σύντομα. Το μοτέρ του FC πάει τόσα άλογα, δεν χρειάζεται κάτι. Ναι. Τόσα, δηλαδή 400 φτάνει άνετα. Κατάλαβα και ο συμπλέκτης σου πώς αντέχει ρε φίλε τόσα άλογα. Έχω πάρει μαμά, ό,τι θες να κάνεις και εσύ μαμά. Και εκεί ναι. Στην πόντου τον έκανα 7-4, αλλά με μαμά ελατήριο. Δηλαδή μόνο τα γύρω γύρω το υλικό αυτό βάλανε. Αυτό που θα κάνω κι εγώ αυτό δηλαδή. Αυτό που έκανες και εσύ. Πολύ... Άρα και εμένα θα αντέχει. Ναι. Ωραία. Τράβο προς τα δω, αφήνω και εγώ μαλάκα. Α, οκ. Αφήνω λίγο στο πλάλο. Απλά επειδή κάνεις και μπαντελίκια θέλω να φαίνονται. Και περιφερειακός που βγαίνουμε, έχω χάσει την μπάλα εδώ. Δεν έχει σημασία που είσαι. Νομίζω ότι κάποιος πυροβολάει κιόλας από πίσω. Λέει και 47. Ναι, κάποιος είναι με όπλο. Δυστυχώς δεν έχω μέσα τέτοια να βάλω τη μεγάλη. Δεν μπορώ να βάλω τη μεγάλη γιατί έχει ξαρμιστεί το νερό. Πίσω από το νερό για το ενόρμα νερό. Και δεν είναι πολύ safe. Όχι, το έχω 4-3 μήνες εδώ μέσα και εξαντλήστηκε. Σωστό. Γιατί είναι το παγουράκι, είναι αυτό, είναι και λίγο. Πτητικό υγρό είναι. Ακριβώς. Το ινόπνευμα. Περιφερειακή από εδώ λέει. Ω μαν φίλε. Καλά, άμα το πάρω αυτό το αμάξι. Με σλίκ τώρα, έτσι. Θα στο φέρω πίσω με καπνούς μαλάκα. Λέει, αλλά από πού, από εδώ. Ναι, από εκεί. Όπως στο κορδελιό για να βγει, μου κάνει περιφερειακή. Πέντε. Άρε, δικός μας είσαι, παππού, έχουμε να φάω. Και αυτή η μπλοκαδούρα που πιάνει έτσι ωραία είναι η. Το μαμά. Το έβαλα και εγώ στο FC. Αυτά. Ξέρεις και εσύ γιατί το FC δεν έχει. Ναι. Τα turbo 2 είχαν σε όλο τον κόσμο έξω από την Ευρώπη, την Ελλάδα. Κατάλαβα. Α, είναι το μανίσιο το μπλοκέ. Ναι. Το Torsen ή με τελικό. Torsen με ελικοειδή. Torsen με έλικα μέσα μέσα. Μπήκε. Λες πτήσεις του Αρκά, ε! Ο Αρκάς είσαι! Πώς το είδες, άριξα του λαμπάκια εδώ! Μα είναι τζιμίτερ αυτό! Έχουμε αέρα σε κάποιο λάστιχο! Ναι. Πάμε να δούμε να βάλουμε βενζίνη και αέρα γιατί... Το νιώθω που... Να βάλουμε αυτό το άλλο το αέριο, το ήλιο, πώς λέγεται! Όχι ήλιο! Γλώσσα θα βάλουμε μέσα στα τούτια! Κάτι βάζουνε μέσα, ναι! Ναι, βάζουνε άζωτο! Ψαγμενιά, ε! Και καλά, ναι! Ναι. Πώς το είδες? Έχω αρρωστήσει φίλε τώρα. Και σου λέω εσύ τη μικρή δυστυχώς που θα βάλω μεγάλη. Και πώς θα μπω τώρα εγώ στο RX8 μετά. Α, ξέρεις τι, θα βάλω μεγάλη ρε μαλάκα, θα βάλουμε λίγο νεράκι πίσω. Νερό δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να ψακάζω και το νερό. Βάλ την όλη τη μεγάλη σου. Έτσι. Άλεξ. Τι άλλο χωριό ρε φίλε είναι εδώ. Τώρα εδώ είμαστε προέκταση Μακρυγιάννη με Άνδρου, πώς το είδα. Κάπου θα βρούμε το Μακρυγιάννη εδώ δηλαδή, όπου να είναι. Θα βάλουμε λίγο βενζινούλα. Ωραία, 2,75 σε μισλίκ, έτσι. Και τα ξεφτυλίζει. Τα ξεφτύλισε, ναι. Μ' αρέσει και η ανάρτησή σου. Η τέν είναι. Ας η οποία είναι
προς το σκληρό την έχω. Ναι, η μεγαλύτερη μαγιά στην τέννη είναι ότι μπορώ να βάλω το συστηματάκι αυτό που πήρε ο Καλούδης στο πίσω. Που αλλάζει μόνο του. Δηλαδή τώρα εδώ θα ήταν σφιχτό, ξέρω εγώ, ή μαλακό τώρα. Και μόλις πατήσει γκάζι, νιώθει την επιτάχυνση και σε χιλιοστά δευτερολέπτο αλλάζει στο σκληρό. Ναι, αλλά είναι λίγο ότο κατάσταση. Εσύ είσαι πιο παλιό. Ναι, το ρυθμίζει. Είσαι πιο hardcore. Όχι, το ρυθμίζει και εσύ από μέσα με θε και το ελέγξει εσύ. Καλά, θα το δεχτώ για σένα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Μήπως είναι G3 α3, δεν ξέρω. Το πάμε πάνω. Πάμε πάνω και νοηματάκια. Α, εσύ τόση ώρα τη μικρή. Θέλω να μου. Ναι, με τη μικρή πέρασα πολύ ωραία. Θέλω να μου τη βάλεις όλη όμως. Είναι μικρή, δεν έχει άλλο. Να στη βάλω όλη όμως. Θα πάρω τη δεύτερη που. Κάτσε να βγάλω το μαύρο το δονητή. Όπου και τέφια έχουμε. Και σκιουράκια έχουμε. Αν πάμε κάτι φύγει off. Ναι. Δηλαδή. Αλάρμ, ναι. Βαράνε εδώ. Μπιου, μπιου, μπιου. Σωστά, σωστά. Για να μην έχει το μυαλό σου εδώ. Γιατί χωρίς αυτό που έχει συναγερμού, με το μαμά το όργανο, που τα δείχνει όλα μεν, αλλά το μαμά δεν έχει συναγερμό. Κοίταξε, με 500 άλογο καλό είναι να σε βαράει κανένα μπιχλιμπί. Ναι, γιατί ξέρει πω γιατί... δεν μπορεί να έχει χρυσολίνα να σε βγει το νερό και βάρει αυτό. Δεν μπορεί να έχει τα μάτια σου 14. Ακριβώ αυτό δεν μπορεί να έχει. Ή θα οδηγά 500 άλογα ή θα βλέπει μαλακίε. Ή θα πρέπει να έχει ένα να τα βλέπει. Εσύ, αυτό ήταν διαφορετικό το μαμά, έχει τόσα άλογα. Απίστευτο. Φρένα, ABS. Ναι. Χειροποίητο. Καλύτερα, καλύτερα. Βάλτε είναι πιο άμεσο, φίλε, γιατί. Θέλει και καμιά ταχύτητα μέσα για να σε βοηθήσει. Αλλά εγώ έχω συνηθίσει. Ναι, καλά αυτό είναι αυτό. Δεν ψεκάζω, το έχω πει. Δεν ψεκάζω σε αυτό. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Και εγώ το δικό μου δεν ξέρω τι θα κάνω, ρε φίλε. Φίλε, δεν είναι. Ξέρει όμω ότι θα βάλει το λάδι που πρέπει όταν πρέπει. Ναι. Και τώρα κάνει αυτό εδώ πέρα, αφήνει ανεκά και τσουλάει σιγά. Τι έγινε. Άμα θε να φρενάρει, θα κάνει αυτό και φρενάρει. Θα προσπαθήσω να δουλέψω και λίγο επί την άλλη. Να βάλω στο χάρκα την κατοστάρα την καλή. Ναι. Έτσι λέγει, έτσι γράφει απ' έξω, ε. Κατοστάρα η καλή. Ο Ρατατούλη. Ο Ρατατούλη έπρεπε να το βγάλω. Έρχονται και τα Χριστούγεννα. Έτσι να το κάνει. Να βαράει χριστουγεννιάτικα. Ο μικρός τυμπανιστής. Θέλει λίγο στο χέρι, το έχει, αλλά εντάξει. Σαν μίχα πάει, έτσι. Πού να δεις 500, θα σου πάρεις 500 θα πεις. Άκου, εμένα τα 400 μου φαίνονται άνετα. Τα έχω συνηθίσει. Είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία, είναι άνετα, ωραία παιχνιδάκια αυτά. Είναι ωραίο, γλυκό το 400. Στα 500 ακόμα κι εγώ λίγο αγχώνομαι. Και φαντάσου, εσύ τώρα τα βλέπεις από 400 και λες wow. Είναι καλά, είναι καλά. Στα 500 είναι το η ουσία. Δηλαδή το αμάξι είναι για τα 500. Τα 400 είναι απλά έτσι για να το πηγαίνεις βόλτα. Ναι. Και έχω και πιο μικρή, άμα θέλω, τη μηχανική. Ωραία, τα τρακίνα είναι αυτοί δύο. Τη μηχανική, η οποία είναι 06-07. Κατάλαβα. Είναι εντελώς safe. Θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις το μηχανική. Η μηχανική, μηχανική όταν, πίεση κτλ. Η μηχανική πίεση είναι όταν το boost controller που έχεις εδώ που μπορεί να ελέγξει την πίεση στο αμάξι και μπορείς να έχεις δύο πιέσεις ή τρεις αναλόγως στο boost controller, αυτό έχει δύο. Μάλιστα. Στη μικρή έχω σε αυτό 0,8 και στη μεγάλη έχω 1,3. Μάλιστα. Αυτό... Άμα το κλείσεις αυτό και δεν ελέγχεις με αυτό, δουλεύει μόνο το λατήριο μες στην external. Η external είναι αυτή που ελέγχει. Είναι κάτι σαν μαμά δηλαδή, να πεις. Ναι, είναι η μηχανική, δηλαδή το λατήριο. Μηχανική πίεση που μπορεί να κρατήσει ένα μηχανικό ελατήριο. Δηλαδή δεν έχει ηλεκτρονικά για αυτό που λένε μηχανική, κατάλαβες. Ανάλογα τη wastegate που έχει δηλαδή. Ναι, δηλαδή το ελατήριο που έχει πάνω με τη wastegate με το ελατήριο που έχει μέσα μπορεί να σου κάνει μια συγκεκριμένη πίεση. Okay. Με τα boost controller μπορούμε να την κάνουμε αυτή την πίεση περισσότερο. Γι' αυτό τα βάζουμε και να την ελέγξουμε ακριβώς. Ενώ με το ελατήριο δεν την ελέγχει τόσο σωστά. Δηλαδή είναι 0,8 το ελατήριο, ξέρω εγώ παράδειγμα 0,7, αλλά αρχίζει ανοίγει από πιο πριν, αργεί να σκουλάρει. Ενώ με το boost controller. Ναι. Διαλέγεις επειδή προγραμματίζεται, έχει κολπάκι αυτό. Κάνει τα δικά της δηλαδή. Κάνει τα δικά του και έχεις την πίεση που θέλεις από τις στροφές που θέλεις και στροφές που θες. Και... Ο φίλος μας ο Evotec. Ναι. Oh yeah. Ο Μπάμπης. Θεούλης θες 2000. Ναι. Όποιος έχει S2K εδώ είναι. Έτσι. S2K. Και επίσης νομίζω ότι έχεις δύο wastegate, κάτι τέτοιο. Ναι, έχω δύο external. Δύο external, γιατί ναι. Γιατί έχω κάνει twin scroll από τα πόδι, το οποίο σημαίνει ότι κάθε αυλός, κάθε ρότορας βγάζει το δικό του αυλό στην έξοδο. Στο... Δεν ενώνονται. Ενώνονται μετά το turbo, έτσι ώστε να πηγαίνουν παλμοί ξεχωριστά στο turbo από τις δύο αυλούς του, από τις δύο ρότερες. Δηλαδή πηγαίνουν παπαπα, γιατί οι ρότερες κάνουν παπαπαπαπα έτσι. Ναι. Και έτσι πηγαίνουν παλμοί συνεχόμενοι στο turbo. Με αποτέλεσμα. Και το σπουλάρουν πιο ομαλά, πιο γρήγορα. Γιατί όλη η μαγιά, ειδικά στα ατμοσφαιρικά αλλά και στα turbo, είναι οι παλμοί που βγαίνουν από την εξάτμιση. Αν μπορέσεις, άμα οι παλμοί σκάνε ο ένας πάνω στον άλλονα, στην εξάτμιση, κάνουν αυτό. Αν σκάει ο ένας πάνω στον άλλονα, δηλαδή βγάζεις από το χταπόδι και τους ενώνεις κατευθείαν.
του αυλού. Χτυπάνε, πάει ο ένα πίσω, ο άλλο μπροστά και δημιουργεί. Πώ το πω. Συγχρονισμό στην εξάτμιση για να αναπνεύσει καλά. Εσύ θες η εξάτμιση να περνάνε παλμοί ο ένας με τον άλλο, έτσι ώστε να μην σκάει ένα καυσαέριο με το άλλο, γιατί όταν σκάνε τα αέρια δημιουργούν ένα στροφιλισμό. Εσύ θες να είναι ομαλό, να κάνει εκένωση σωστή. Και όταν το κάνεις στο twin scroll, γλιτώνεις, σπουλάρεις 500 στροφές περίπου πιο κάτω, αναλόγως στο αμάξι. Α, μάλλον. Αυτό λέγεται twin scroll δηλαδή. Όταν χρησιμοποιείς και στα πιστονάτα, ακριβώς. Και στα πιστονάτα το ίδιο. Στα πιστονάτα είναι. Πώς το λένε. Στα πιστονάτα βάζεις ένα τετρακύλινδρο. Από κάθε κύλινδρο το χταπόδι βγάζει. Άνοιξε μας λίγο τα φώτα, μας τώρα. Oh yeah, baby. Σε διάβολες. Πω. Εσένα πρέπει για κάμερα. Μόνο για τα καπάκια, τίποτα άλλο. Γιατί δουλεύεις κάμερα μάνα. Φίλε, εγώ τα έχω κάνει αυτά από παλιά. Α, ναι. Και η τραβούσα βέρτα. Να, βρήκαμε το κατάλληλο άτομο. Με iPhone 4, 3 και τα λοιπά. Παρακαπέρνω άτομα να μου κάνουν το κάμερα μάνα και τραβάνω οριζόντια, ας πούμε. Και λέω, ρε μάγκες, αμάξι είναι, πρέπει να τραβάς σε φάρδος. Αλλά τα βάει. Κάτσε βάλουμε βενζίνη τώρα, που είναι βενζίνης κάτω, είναι δυνατή βενζίνη. Και άμα έχει νερό και νόμιμα, κάνουμε μακέτα. Ωρε φίλε, μέχρι το βράδυ θα είμαστε δηλαδή εδώ μέσα. Τζάμπερ θα μέχρι εδώ. Ωρε πούστη, θα έχει κανένα ακόμα εδώ, έχει ένα. Τζάμπερ θα προτιμήσουμε το Θάρκα. Είπαμε ωραία πράγματα όμως, είπαμε για το twin scroll. Boost controller, μηχανική πίεση. Πάμε να βάλουμε βενζίνη από εκεί. Θα πάρω ένα μπουκαλάκι νερό και θα βάλω νερό. Α, από εδώ ψωνίζει η γυναίκα μου πιτζάμες από την Κατράνια, την Κλέρι. Όποιο βρίσκουμε δικό μας. Ναι, είναι πάρα πολύ τώρα ωραίο. Που πάνω είναι. Αλλά αυτό είναι μεγάλη διαφήμιση τώρα. Ναι. Ή να επικοινωνήσουμε μαζί μας η Κατράνια για. Εδώ βλέπουμε το μανίσιο σύστημα εδώ που σου έλεγε ότι. Το οποίο από κάτω το έχω βγάλει. Αυτό είναι έτοιμο για να φύγει. Ήθελα να το βγάλω. Ναι. Ήθελα να το βγάλω για να το φτιάξω, να κολλήσω αυτά από κάτω. Mm-hmm. Αλλά με την καλοκατάσταση το ξέχασα. Το άφησα έτσι όπως είναι. Ναι. Κοίταξε, είναι και πολλά τα αυτοκίνητα. Ποιο να μπαζέψει μαζί αυτό τώρα. Αυτό στο πάρκινγκ ξεχάστηκα. Ναι. Ηρέμησα. Αλλά και τώρα που το είδα, πούμε, θέλω να το φτιάξω. Θέλουμε μέσα στο 21, φίλε μου. Τώρα, να γίνει η δουλειά σωστή, τελειωμένη. Βρήκα πιθανότητα να παραγγείλω τέτοια μόλι περισσέψουν λεφτά carbon. Σωστό. Για να τελειώνει και αυτό να είναι καινούργια τα πλαστικά, να μην είναι αυτά έτσι να είναι ένα ωραίο κάρμπον και ουσιαστικά τελείωσε αυτό. Τώρα να φτιάξουμε λίγο τα ανεμιστήρια, ναι. Να φτιάξουμε το turbo, να βάλουμε το καινούργιο τη Max Speeding, μπα και είναι καλύτερο σε αυτά. Αυτά έχει να κάνει δηλαδή. Ναι, αυτό δεν έχει κάτι. Αυτό ναι, δεν σωστά, το σωστά. Το μοντέρ βλέπετε, δουλεύει. Που λέτε έχει πρόβλημα. Κάποιοι πικρόχολοι γράψαν έχει πρόβλημα και αυτό δεν το βγάζει. Το είδα το πρόβλημα. Και θα δουλέψει και μεγάλη πίεση. Κανένα πρόβλημα δεν έχει το μοντέρ. Τα ανεμιστήρια απλά είναι και δεν θέλω να είμαι με ανεμιστήρια ότι να κρέμονται εκεί με τα σπαλιάρα. Αν και έχει πάρει πολλές αυτό. Όσο το βαράς αυτό τόσο στρώνει ρε, ναι, δεν έχει ανάγκη. Όντως, ρόντο, ρε. Λοιπόν, αυτό θα αναρριχθώ και αυτό κλειστό θα είναι. Αργή, αλλά όταν πάρει, όπα, μισά αριστερά πάμε. Ναι. Έτσι τώρα που δεν έχουμε βενζίνη, να το κοφτιάζεις, Αλέξανδρε. Αυτό δεν έχει θέμα, μέχρι κάτω. Εννοώ ότι να μείνουμε. Όχι ρε, έχουμε. Εντάξει. Μύρισαν και τα λάστιχα, εδώ τα ξεφτέλησες. Θα τα καθαρίσω γιατί καθόντουσα καιρό. Αυτό ανοιχτό είναι, αυτό ανοιχτό το βλέπω. Ναι, πάει τρία βενζινάδικα, όλα κλειστά είναι, τι σκάδα. It's open. Για τη ρουφούζα μα. Θα μα κάνει σήμα άλλο. Θα μα έκανε. Πρέπει να άνοιξε. Να σε δείξω και τη μεγάλη θέλω. Εκεί θα γουστάρει. Εκεί θα γουστέρνει. Το μαξί δεν είναι και χαμηλό, μπαίνει παντού, δεν έχει θέμα. Μπράβο. Και αναρτήσει μαλακέ όταν έρθουν. Όχι, όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δέστε τι ωραίε που είναι. Ναι, είναι ωραίο. Από εκεί με τώρα θυμάμαι που είναι. Ναι, πού να θυμάσαι, και εγώ μπερδεύομαι. Μαλάκα, χάνω την πόλη. Μια το ένα, μια το άλλο. Κλείσε και θα βάλουμε νεράκι. Κατέβα, φέρε, και κατέβα, άντε. Να βοηθήσει. Να δούνε τι απλά που είναι με αυτό το αμάξι που δεν έχω βάλει ούτε μεθανόλου ούτε μαλακίε. Νερό κοινόμρευμα από το βενζινάδικο. Κράτα. Ανοίγεις αυτό. Φωνές που είναι μπλε αυτό μέσα από το λεωρούμα. Αλλά άδειασε. Ξατμίστηκε. Λοιπόν, πόσο να βάλουμε, θα βάλω το ένα τώρα. Ένα προς ένα βάζω. Δηλαδή, αυτό είναι. Πόσα γραμμάρια είσαι, φίλε. Δεν μας λέει. 400 ml. Άρα, μέχρι εδώ. Μέχρι μάλλον από εδώ, μέχρι εδώ πες. Καλά, ακριβώς δεν είναι ανάγκη να είναι. Πώς
πιστεύω εντάξει, άμα είναι 1,5 αυτό, αφήνουμε και λίγο. Πω την καταπιόλα ρε. Γιατί θέλει και ο οδηγός, όχι μόνο το αμάξι. Λοιπόν, και πίνουμε και λίγο. Κάπου αυτό. Πω, τι Ράμπο είσαι ρε. Οπότε έτσι, Άλεξ, ρίχνουμε τη θερμοκρασία στα... Το νερό παίρνει τη θερμοκρασία της κάψεως. Ακριβώς, σε όλη την εισαγωγή για την πεταλούδα μέχρι μέσα στο θάλαμο. Το ρίχνει μέχρι και 100-200 βαθμούς το πυρόμετρο μετά. Με αποτέλεσμα και να είμαστε πιο safe. Ακριβώς. Αλλά και να... Πιο πυκνό αέρα. Να έχουμε και αύξηση στην απόδοση. Ελάχιστο οξυγόνο, γιατί το νερό έχει οξυγόνο μέσα. Οπότε όταν διασπάται με στην καύση δίνει οξυγόνο περισσότερο. Όλα είναι υπέρ μας. Ναι, και αυτό δίνει οκτάνια. Ουσιαστικά είναι καύσιμο αυτό και δίνει οκτάνια. Οπότε αν βάζεις κατοστάρα, ας πούμε. Αυτό κανονικά το παγούρι τι ήτανε. Για τους αεροκαθαριστήρες. Για να δούμε τώρα, έχουμε. Έχουμε. Από εδώ παίρνει. Εντάξει. Και αυτό εδώ δίπλα το άλλο. Και αυτό για αεροκαθαριστήρες. Όλο είναι. Όλο είναι μαζί. Α, παίρνει πολύ πράγμα. Ναι, εγώ το είχα ξεχάσει να βάλω για να δω πόσο πήγε τώρα. Α, δηλαδή το βάζεις και για αρκετό τώρα, καιρό σε πάει δηλαδή. Λογικά θα έχουμε. Αυτό ήταν. Και η μπαρίτσα αυτή είναι... Όχι, εγώ την έκανα custom και πιάνει και κάτω, φίλε, χαόδη διαφορά. Πιάνει και εδώ κάτω. Α, ωραίο αυτό, φίλε. Είναι. Τα καπάκια δεν έβαλα, μαλάκα, ξέρεις, θα πω σπίτι. Έχει τα καπάκια. Α, την έκανες custom. Ναι, ναι, custom, μέτρησα. Σιδερένια είναι. Ναι, ναι. Και έχεις και δεσίματα από κάτω, έχεις βάλει κάτι. Δες την αποσπήρε κλίση από τα ζόρια, τη βλέπεις, πως έχει γίνει... Από... Και μπροστά να δεις, στο μηχανοστάσιο αυτή που βάλα και εκεί πολλαπλωσία. Νομίζω έχεις και κάτω κάτι, έτσι, ή όχι. Κάτω δεν έχω βάλει τίποτα ακόμα, και πρέπει να βάλω. Να σε κάνω το τζαμάκι. Να παίρνουμε και γίνουμε για τώρα πολλά τα άλογα. Ρωτούσατε που είναι, καλά που ήρθα ο Τσατσίγια εδώ. Παιδιά, Τσάτσος λέγεται, Τσατσόπλος. Ένας προδότης Honda. Έτσι. Και... Φωνάζουμε Τσατσίγια γιατί είναι drifter. Από το Τσουτσίγια. Ξέρω το Τσατσίγια. Φωνάτε πάνω από το 500 άλογα τώρα. 500 baby. Θα το βάζω πίσω αυτό. Κι άλλο κοντρόλερ εδώ, τι γίνεται ρε. Αυτό είναι το τέτοιο ρε. Του ντέφι με τόσο ψυγή αλαδιού. Τραβάει. Τραβάει. Τραβάει, πού φτιάχνουμε εδώ, από εδώ. Λοιπόν, και κάνεις τώρα ένα κλικ εδώ. Αχα, εκεί στην υποπίεση που λέγαμε. Ναι, στο κοντρόλερ. Στο κοντρόλερ. Αυτή η τρύπα πιο μικρή ήταν όταν ξεκινήσαμε από τα πολλά, τζι άνοιξε. Έτσι. Αυτό τους πιλότους. Έχω ειδική στολή. Έκανε ο ήλιος. Τώρα είμαστε 500, τώρα θα μου πεις. Τώρα θα γυρίσεις την κάμερα να γράφει το πρόσωπό σου. Για να δω την αντίδραση στα 500. Όπως είσαι, γίνω το κινητό. Merry Christmas. Δεν θέλω να κυκλώσω απ' έξω. Τις καδούρα θα μου θες. Εντάξει, του λέω τα ανεπιστήρια. Θερμοκρασία 88. Merry Christmas! Δεν έχει δρόμο. Δεν έχει δρόμο να διαβώ. Ναι, σπίνια, ρε. Πρέπει να πάμε κάπου να βρούμε καλό δρόμο. Θα σε βγάλω και στην. Μου κάνει εντύπωση η μετάδοση αυτή πώς αντέχει τόσο ξύλο, ρε. Αντέχουν τα καμμένα, αντέχουν. Άκου να δεις, ρε. Αντέχει. Τι στο διάλογο Honda είναι. Έτσι. Να σε πάω καλό δρόμο να πατήσει, κάτσε. Σπάστο το μπουρδέλο! Το έλειο σεξ! Τη διαφορά την έλειο σεξ! Έχει! Και δεν πατάει, σπινιάρι το καταλαβαίνεις! Σπινιάρι, ναι! Μόλις βρούμε καλό δρόμο δεν ζεσταθούν αυτά! Κάτσε κάνω τα μύρισε το λάστιχο! Το κοσδάλι που κάνει έτσι! Όχι, κάτσε! Δεν κάνει κανείς για να ζεσταθούν τα λάστιχα! Κάνει δουλειά όμως, μα κάνεις έτσι για λίγο! Ναι, βέβαια κάνει! Εκεί που έπιασε τα καλά τα τέσσερα και πάτησε το στομάχι για φώτα, τελειώσα την κρίση. Ναι, μαλάκα. Φίλε, είναι ωραίο πράγμα. Και αυτό, δηλαδή μετά κυρίως
Δηλαδή... Ναι, είναι κυριλέ το αυτοκίνητο. Ναι, το διδάσκει και τέτοιο. Σκονισμένο λίγο. Μπουζουξάμαξο. Έτσι. Κάφιμο πρέπει, υποπίσω μου πρέπει, όλα καλά. Δημοκρασία όπως πρέπει. Με τη φλάτζαρ, δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτό το αμάξι πραγματικά. Νόμιζα ότι είχε φλατζάρι, ένα διάστημα μαλακής μου έκανε, τώρα δουλεύει. Δεν ξέρω. Και χωρίς ανεμιστήρια δουλεύει, φαντάσου. Με ό,τι να είναι. Καμιά φορά η Μούργα κάνει δουλειά, φίλε. Πάει, φίλε, και, κάνει, πάει και μπουκώνει τα, τις τρύπες. Άντε γεια, βούδιασα λίγο, δεν ξέρω καν σε λέγω, βούδιασα. Εμένα έχει γίνει πολύ μικρή. Εμένα ναι, νιώθω, μαλάκα, αλλά καιρό το βγάζω. Η αλήθεια είναι ότι το βγάζω αραιά, γιατί, για αυτό το λόγο, κάτσε καθόλου για Δευτέρα. Το βγάζω αραιά, γιατί οδηγάω τα άλλα που είναι εντάξει, συμπαθητικά, ας πούμε, και έτσι λέω το σκηνότευση, πάει καλά, πάει καλά. Και μετά μπαίνω σε αυτό, στα 500, και λέω ναι ρε φίλε. Ρε γάμο το μπελά μου. Πολύ γκάζι, πολύ γκάζι. Τα ξεφτιλίζει. Και ξύλο και καθημερινά κάντε γεια. Και αυτό που μυρίζει είναι, αυτό μυρίζει είναι βαλβολίνη, γιατί για κάποιο λόγο το στασμά μου σε είχε χάνει βαλβολίνες. Κοίταξε, από μπορεί πάνω. Να μπάζει από εδώ πέρα. Μπάζει από εδώ γιατί έχω βγάλει τη μόνωση. Ναι. Αλλά δεν είναι. Μυρίζει βαλβολίνη γιατί γλύφει το στασμά μου βαλβολίνη από μια τσιμπούλα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλάξαμε δύο φορές και πάλι γλύφει βαλβολίνη. Άμα το έχει δει ότι είναι από αυτό και. Ναι, πρέπει να το ξαναπάω όταν κάτι. Το γκάζι είναι φοβερό, φιλε. Και. Το σηκώνει το αυτοκίνητο, το δηλαδή. Το σηκώνει τα δεσίματα. Ναι, χωρίς τα δεσίματα δεν το σηκώνει, φίλε. Όχι. Χωρίς τα δεσίματα είναι απλά τρομακτικό. Νιώθεις να κάνει wobbling το σασί, κάνει κάτι τέτοια. Δεν. Μόλις το δέσει. Και γι' αυτό θέλω να δέσω και από κάτω, γιατί τα σηκώνει και τα από κάτω τα δεσίματα. Και τα χρειάζεται και από κάτω τα δεσίματα. Με αυτά που βάλα εδώ, χαώ διαφορά. Δηλαδή, αν μου βγάλει σε μένα την αριστερική, την μπροστά την μπάρα ναι. Και την πίσω, ή την μπροστά ή την πίσω, και με βάζει το δική σου, σου πω ότι λείπει μπροστά, λείπει πίσω. Καταλαβαίνεις κάτι τέτοιο. Κατάλαβα. Σε άλλο αμάξι με έχει κάνει τόσο πολύ διαφορά. Μπράβο, ρε. Και μεγάλη διαφορά επίσης η μονή με τη χιαστή. Γιατί είχα μονές μπρος-πίσω. Ναι. Η χιαστή κάνει διαφορά που κρατάει το σασί σταθερό. Κατάλαβα. Κοίταξε, πολύ σημαντικό αυτό. Για να το κάνω 1300 κιλά αυτό. Το αμάξι όλο, ναι. Είναι τεράστιο, ας πούμε, μεγάλο. Ναι. Έχουν χρησιμοποιήσει αλουμίνιο και σε πολλά σημεία έχουν κάνει, το ξαναπεί. Τα σίδερα όλα μέσα, στα δείξω πίσω, έχουν τρύπες παντού. Okay. Χάνουν, λέει, 20-30% στρεβλότητα, αλλά γίνεται 40% πιο ελαφρύ. Οπότε προτιμήσανε το βάρος, okay. Και ας είναι λίγο γόπλι. Ναι. Έτσι κι όλα τα αμάξια του 90 ήταν γόπλι. Γιατί προσπαθούσαν να τα κάνουν ελαφριά. Πάντως με αυτά τα δεσίματα που έχεις κάνει. Ναι, μεγάλη διαφορά. Αλλά θα βάλω και κάτω. Το αυτοκίνητο φαίνεται ότι το σηκώνεται από τα 500 ευρώ. Αλλά τη Auto Exec που είδα ένα μάξι με Auto Exec από κάτω. Ναι. Είναι ένα σύστημα 1000 ευρώ βέβαια κάνουν οι μπάρες. Γι' αυτό προσπαθώ να βρω τρόπο να σα αντιγράψω. Τη Auto Exec φίλα, άμα τη βάλει από κάτω. Απλά αντεγιά. Το αμάξι γίνεται όπως μοντέρνο αμάξι. Ουσιαστικά μπορεί να πει ότι το μόνο μειονέκτημα του αυτοκινήτου. Το είναι πιο δεμένο. Το FC έχει πρόβλημα στο. Στην καμπίνα, η καμπίνα ναι. Δεν έχει δεσίματα καλά. Μπροστά η μούρη και ο κόλλος θα την καταλάβει ότι είναι δεμένη. Το FC χωρίς, το FC δεν έχει τον πρόσωπο πίσω μπάρα εμένα και το νιώθω όσο στιβαρό αυτό σχεδόν. Το FC έτσι προς το κατασκευή του, η μπάρη, η θόλη και έχει αυτά. Έχει καλύτερη ακαρψία. Έχουν πιο σκληρό σίδερο και το design του τέτοιο μπροστά ναι. Ο κινητήρα του μοτέρ και πίσω. Το λες και αμαξάρα το FC δηλαδή. Για την εποχή ήταν αντιγιά. Ναι. Όταν στα 2/3 τη τιμή είναι. Σε ακαμψία σχεδόν όσο νιώθω το ΜΚ3, το οποίο ήταν από υπολογιστή το πρώτο αμάξι, από τα πρώτα αμάξια που φτιάξαμε υπολογιστή, νομίζω το πρώτο. Αχα. Το σχεδιάσανε εξ ολοκλήρου σε υπολογιστή και είχε αλουμίνιο, χρήση αλουμινίου, μελέτες για μπάρες, για ακαμψία, όλο το σας είναι μόνο κοκ εισαγωγικά. Το φτιάξανε μια βάση από κάτω για να μην έχει στρεβλότητα. Και το ΜΚ3 λέω τώρα, έτσι το Σούπρα. Ναι. Και κοκορευόταν το γιότα ότι βγάλαμε αμάξι με φοβερή ακαμψία 40% περισσότερο το προηγούμενο. Ναι. Και το FC το νιώθω λίγο χειρότερο, πολύ λίγο χειρότερο. Και είναι και 250-300 κιλά πιο ελαφρύ. Στο FC τι θα έκανες, γιατί θα βάλεις πάλι κάποια δεσίματα. Το FC θα το βάλω, ναι. Αλλά για το κάτι έξτρα, όχι τα χρειάζεται. Θα τα βάλω. Okay. Αυτό τα χρειάζεται. Με το που πήρα και η μαμά που οδήγησα τέτοιο και τα πάντα που οδηγήσει, θέλουν κατευθείαν δέσιμο. Το θέλουν το δέσιμο. Εντάξει, έχει και μια παλαιότητα αυτοκίνητο όμως να πεις έτσι. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως ήταν όταν ήταν καινούριο σε ακαμψία. Ξεβρακώνονται. Ναι, οπωσδήποτε. Άμα γι' αυτό έχει 180.000 χιλιόμετρα. Έτσι. Εντάξει, έχει κάνει τα χέρια μετά. Τώρα που βγούμε καλό δρόμο εδώ να δεις τα ωραία. Να γουστάρεις. Να γουστέρνεις. Φύγεται, έχουμε δουλειά. Πω, πρέπει να φτιάξω το RX7. Έτσι, είναι πνευματάκι το βενζινάδικο, νεράκι ναι. Το βενζινάδικο, χοντρικά η αναλογία και είσαι μια χαρά.
Okay. Μια χαρά, δεν λες τίποτα. Μια χαρά και δεν τον αρέσει. Απλά αυτό που λέω, αρκεί να σπουλάρει. Δηλαδή πατάω στο 4-5 και... Το ραλί μας την έκανε. Και κάνει και τους κατάλληλους. Τα σκιουράκια. Ο Τέριος το είπε με την καλύτερη, κάνει τους κατάλληλους στον ρίβο. Σας πρέπει να κάνει τρίτο. The Gatsy. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και τίποτα, παγωμένο, ε. 67 το λάδι, 86 το νερό. Το λάδι είναι σημείο που να λες, ρε φίλε, είναι λίγο κρύο μέσα στο ζεστάλο. Αρρώστησε. Και άντε να βρεις FD, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όποιος πρόλαβε τον κύριο, είδε. Το Supra που είχα οδηγήσει, εκείνο, ήταν 600 άλογα, 580 εκεί το υπολογίζω. Πιο βαρύ, αλλά πήγαινε περίπου σαν κι αυτό, γιατί ήταν περισσότερα άλογα. Ναι. Απλά αυτό το καταλαβαίνεις είναι ελαφρύ. Στο Supra καταλάβεις ότι είναι βαρύ. Δηλαδή καταλάβεις ότι έχει να τραβήξει το μοτέρ πολύ. Αλλά στο Supra τι γινόταν. Άρα όλο αυτό το γόμπλι που τώρα είναι σταθερό. Ναι. Το Supra είναι μια κλάση ανώτερο. Το κατάλαβα. Supra το νιώθεις πέτρα. Κατάλαβα. Και χωρίς ενισχύσεις. Εξού και το βάρος ίσως. Ναι, ναι, ναι. Εξού και το βάρος. Μα έχουν πιο παχύ μέταλλο. Ναι. Τα πλαστικά, εντάξει, πλαστικά είναι creature comfort. Αλλά τα πλαστικά αυτά με το Supra δεν έχουν καμιά σχέση. Το Supra είναι τόσο χοντρά και μετά από 30 χρόνια τα κάνεις έτσι και λυγίζουν. Ναι. Αυτά εδώ, εντάξει. Ειδικά το FC και αυτό. Άμα το πατήσω με δύναμη, δεν θα σπάσει τώρα. Παρ' όλα αυτά προτιμώ το... την ελαφρότητα. Την ελαφρότητα, ναι, εγώ, ναι, για όλους τους λόγους. Είναι πολύ βαριά. Και καλύτερη οδική συμπεριφορά. Μα ξέβαλα 30 ευρώ βενζίνη, μαλάκο, ότι κουνήθηκε ο δείκτης. Αυτό βάζει τώρα, όσο πατάς βάζει. Τι, με την ίδια μέχρι εδώ. Αλλά αυτό που σου λέγανε, ραντί, κυριλέ. Μια χαρά, το έχεις κάνει πολύ ωραίο. Λίγα έτσι, πολύ light πράγματα λίγο χρειάζεται. Λίγο να κλείσω εκεί το πλαστικό. Και πολύ καλοπιστικά. Αλλά ναι. Ξέρεις τι, θέλω μια γυκάλη να κάνω και όλο το εσωτερικό με carbon. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό δώστε κανένα donate στο PayPal. Α, παιδιά, λοιπόν. Όποιος έχει ανεμιστήρια από οχτάρι, από RX8, βεντιλατέρ και τα πουλάει, ειδικά είναι Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και αυτά, γράψτε από κάτω, σας παρακαλώ, ένα σχόλιο. Θέλω να τα αγοράσω. Ή αν θέλεις να κάνεις δώρο στο κανάλι, ακόμα καλύτερα. Θα μπουν εδώ, θα λες ότι τα δικά μου ανεμιστήρια δίνουν αέρα πνοή στο FD του Αλέξη. Χρειάζομαι ανεμιστήρια, πρέπει να τα βγάλω. Αυτά δεν μπορώ τώρα με το κουμπάκι του air condition να τα δουλεύω. Αν και Τρακατέλης έκανε δουλίτσα, τα air condition. Βέβαια. 87 βαθμούς, τίποτα. Το σκίσουμε τόση ώρα και δεν είναι. Μπαμπά μου τα έκανε κιόλας. Βρήκε εκεί δύο πεταμένα από άλλα αμάξια που είχε. Είναι γρήγορο παιδί αυτό δηλαδή. Ναι, ναι, είναι παντεδιάρης. Αλλά δεν θέλω έτσι, θέλω να βάλω τη μαμά του τη ναι, φυσούρα μπροστά. Οπωσδήποτε. Να δουλεύουν από τον εγκέφαλο που τα ρυθμίζει σε δύο σκάλες και. Τέτοιο ζηλευτό αμάξι έτσι. Πρέπει να είναι πένα. Έτσι. Εντάξει, τώρα πήγαμε 40. Αλλά επειδή έκανε θόρυβο. Ναι. Εκεί οι γιαγιάδες και αυτό λοιπόν υποβληθήκαν. Σου λέει, α, τι μπορεί. Κοίταξε, δεν κάνει πάρα πολύ θόρυβο το αμάξι να πει. Μόνο όταν ανοίξει εξτέρνα κάνει. Ναι. Εκεί. Δηλαδή δεν έχω ενστάσει καθόλου. Όχι, είναι ό,τι πρέπει, φίλε. Ναι, δεν έχω ενστάσει. Γιατί τον παραδέχομαι. Εντάξει. Είναι ο τόσο όσο πρέπει. 83 νομίζω είναι. Oh. Και παρόλα αυτά, χωρίς τέτοιο και ναι. Παρόλα αυτά, κάνει όσο πρέπει. Εντάξει, όταν ανοίγουν εξτέρνα το θέλεις, ποτέ το πτήσεις σε πάτημα. Είναι σαν να έχεις κλαπέ, σαν μερικούς. Και εντάξει, τι είναι ότι μπορεί κάνει, φίλε, για ναι, όχι, όχι, και μια χαρά, πανάει, ναι, ναι. Τώρα. Είναι ένα συνδυασμός ό,τι πρέπει. Ναι, αν είχαμε την άλλη τη μαγιά, είπε κανένα χιλιάρικο βέβαια. Μπα, μην ασχολείσαι. Μια χαρά είσαι. Μην ασχολείσαι. Ο Μίτσο ακόμα την έχει βάλει, του λουφάρω καμιά μέρα. Ναι, μωρέ, τι να το φού, δεν είναι, εντάξει. Άντε καλά. Λοιπόν, αυτά όλα είναι από το Supra και έχουμε πάρει με τη Δώρα ατμοκαθαριστή, μικρό, οικιακό και θα έρθουμε να τα καθαρίσουμε με ατμό όλα. Θα γίνουν καινούργια, τα κάνουμε μετά και αλυφούλα. Και θα τα ετοιμάσουμε όλα, τα βάλουμε σε μια στίβα όμορφα και ωραία. Θα είναι έτοιμα για το Supra. Αυτό από ό,τι ήταν δουλεύει. Δεν έχει θέμα. Τώρα εντάξει, τι να το αλλάξω το... Θα τα πούμε τώρα στο αμάξι μέσα, κάτσε να μην την κάνω έτσι τώρα για να φεύγουμε. Λοιπόν, εντάξει, χαρήκατε, πουντεφτάρι. Βρώμικο μένα, αλλά με λίγο νεράκι και λίγο ηλουμιματάκι. Και στη μεγάλη πίεση. Πώς σ' άρεσε, καλό. Όχι, ρε, μάπα. Μάπα, μην για το πάρετε. Πούλημα, μην πούλημα. Το πάρετε, πουλήστε τα όλοι. Δρόμο, ένα δεκαρικάκι. Κόψω χρονιά. Ένα δεκαρικάκι το παίρνω. Να χαρεί και κανένας άλλος. Έχω ένα FC, άμα θες πάρτα. Ρεζέρβα από το Supra. Η ορίτης να ρεζέρβα. Μεγάλη. Πάνω, άμα δεις Γιοκοχάμα και έχει Κινέζικα. Ιαπωνέζικα γράφει. Και από μέσα έχει αυτοκόλλητο Ιαπωνέζικο. Άμα δες τα Supra που σου λέγε τα πλαστικά. Πιάσε πάχος και δες. Yeah.
Ναι, καμιά σχέση. Ναι, ναι. Αλλά μαζεύουν βάρος όλα αυτά σιγά σιγά. Σίγουρα και οι άλλοι μπορούσαν να το κάνουν χοντρό. Ναι, και οι άλλοι μπορούσαν να το κάνουν χοντρό. Το καντράν του, τα πλαστικά του καντράν. Μαλάκα, να το λυγίζει δεν μπορεί. Ευτυχώς το ευσύ που πήρα έχει πολύ καλό εσωτερικό. Πάλι καλά. Το φοβόμουν. Πάλι καλά γιατί. Εδώ είμαστε. Άντε, ναι, αριστερά. Αυτό που θέλω να πω για το FD είναι ότι το ξέρουμε ότι το μοτέρ μου είδε το άλλο δικό μου που έχει καλύτερο διαφορικό. Α, έχει ηλεκτρονικά τώρα. Τώρα ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ λέω πως τον έκοψε διαφορικό. Ναι, δεν τα έβγαλα. Τα ηλεκτρονικά τον κόψανε. Ενώ το άλλο, ωραία, αύριο είναι εδώ. Ναι, εντάξει, και αυτό έχει καλό. Ναι, ναι, όχι, έχει πολύ καλό, δεν το συζητάω. Αλλά αυτού νου είναι πιο ευαίσθητο το διαφορικό σε σχέση με το εφταριού. Το εφταριού είναι με του έλικε. Τα γουρούνια που δεν μασάνε μία, το FD. Άστο ρε φίλε. Τα φτιάχνουν όλα overbuild. Παλιά σχολή, άστο, μην το ψάχνει. Αυτό που θέλω να πω είναι το μοτέρ μου στο. Εγώ το FD δεν το έχω οδηγήσει, το κοίταξα. Μόνο που το κοίταξα. Ναι, ναι. Δεν ήθελα να μπω στο χτάρι μετά. Ναι, ναι, έχει πολύ. Έχει μια αλητία απίστευτη. Και γιατί το FD το εκτιμάω, φίλε, γιατί το έχω ξαναπεί για την εποχή του. Φίλε, βγήκε το 86, το σχεδιάζαμε το 80 δηλαδή, από το 81. Γιατί θε κάποια χρόνια να το σχεδιάσει. Και έχει πάνω τεχνολογίε που ούτε τώρα δηλαδή twin scroll στην τουρμπίνα. Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ. Ρυθμιζόμενο αμορτισέρ. Ήταν το πρώτο αμάξι κυκλοφορίας με twin scroll στο turbo. Ναι, ναι. Η Porsche είχε βγάλει, το έβγαλε μετά από μερικά χρόνια γιατί είχε βγάλει την προηγούμενη, την πρώτη στην turbo. Είναι πολύ καλύτερο αυτοκίνητο από τα Porsche εκείνα. Είναι, είναι. Που... Τα 994, 944 ναι. Πώς λεγόταν. Αριστερά από εκεί. Σολ. Del Sol. Ναι, είναι πολύ καλύτερο. Μα το τεστ που κάνει το. Έχει βιντεάκι στο. Τραβάει. Τραβάει καλά. Είμαστε ευθεία από εκεί νομίζω. Το μισό FC έχουμε στα μάξι. Από εκεί, από εκεί. Η Porsche, το Top Gear έκανε review την Porsche και το FC όταν πρωτοβγήκανε. Σε 7 τεστ τα έκανε. Ναι. Και κέρδισε το FC. Ναι, αυτό είχα πει και εγώ τις προάλλες και με κράξανε. Όχι, ισχύει. Μα φαίνεται και όλα σε μαλάκα. Τι? Τα FC πια έχουν και περισσότερη αξία από τις Porsche εκείνες. Ο άλλος δίνει δύο τέτοιες Porsche, πόσο θα δίνει, 5.000 δύο. Και το FC δεν παίρνει πια ούτε ένα. Τέλος πάντων, εντάξει, άλλες φάσεις. Απλά στην κατανάλωση έχανε το FC. Εντάξει. Από είχε εδώ, όμως και δεξιά. Παραπάνω γκάζι, νομίζω. Ναι, έκανε μου φαίνεται 0,2 δευτερόλεπτα, 0% περισσότερο. Εδώ δεν έχει σκιουράκια. Έτσι, εδώ έχει η αλητία αριστερά. Εδώ γαργάρισε. Γαργάρισε. Αυτό που ήθελα να πω που λες. Μαλάκα, τι θόρυβο κάνει. Περιφερειακή από εκεί. Καλό βάλα και τις ταμπέλες. Τι θόρυβο κάνει. Μαλάκα, δεν είχαμε τα πράγματα πίσω τώρα. Τραβάει πάρα πολύ. Πολύ, πολύ τραβάει. Με του Κώστα. Και συγγνώμη, με αυτό. Πάμε μαζί. Αυτό πήγα. Το οποίο είναι με πρόγραμμα. Ναι, ξέρω, του Κώστα είναι εκδημένο. Δεν ξέρω τι και είναι. Αυτό. Και αυτό εδώ, δεξιά από εδώ. Και αυτό εδώ. Και το ευσύ μου δηλαδή είναι πιο γρήγορο από αυτό. Στο πάτημα που είχαμε κάνει ήταν, γιατί ήμουν διπλός. Κοίταξε, σε μάζευα μετά. Μαλάκα ήμουν διπλός. Okay. 100 κιλά. Και εγώ είχα ανοιχτά παράθυρα. Τι άλλη δικαιολογία θα πει! Γιατί αχ, κάνει. Τώρα που έβαλα και την. Τώρα εντάξει. Όχι, δεν έβαλα. Μαλάκα μια αντλία βενζίνη έβαλα. Είχα πρόβλημα. 13 μείγμα δούλευα. Θα αγοράσω κι εγώ Mazda Edit. Mazda Edit, λοιπόν. Και θα το γδίσω κι άλλο και θα σου πω. Από πού? Από εδώ, ναι. Από εδώ και αριστερά. Μαλάκα έβαλα αντλία στεγνό. Πήγε το μείγμα όπως πρέπει. Πήγε 11. Με 13 μείγμα πατούσα. Και αυτό δεν πατούσα κιόλα. Μια χαρά είναι το 13. Ναι, μια χαρά είναι. Για τα πάρει στο χέρι. Δεν είστε χρόντα. Εξτάζει λίγο. Πω το πάμε πίσω. Όχι, περιφερειακό και δεν έχουν βάλει καν φανάρι φίλε, απλά έξω. Φίλε για ατμοσφαιρικό βαγγελάκι. Φύγε πάει πάλι πολύ καλά και είμαστε και φορτωμένοι πίσω έχεις φτάντερά σου. Άλλο ένα άτομο πίσω. Έχει κάτσει όλο το αυτοκίνητο κάτω από το βάρος. Αυτό που θέλω να πω και με διακόπτει με το κολοχτάρι του εδώ πέρα είναι ότι ότι το μοτέρ του FD το ήξερα ότι δεν είναι top κατάσταση. Είναι συμπίεση 5 από την πρώτη μέρα που το έκλεισα. Από την πρώτη μέρα που το έκλεισα. Αλλά έχει κρατήσει την 2,5 χρόνια συμπίεση 5. Κοίταξε τι γίνεται τώρα, θα με κάνει να μιλήσω. Γιατί το κλείσαμε νύχτα όπως να είναι. Να μιλήσω. Ο λόγος που δεν σπάει το αυτοκίνητο ναι, είναι ότι δεν έχει συμπίεση. Είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ συμπίεση. Μαζί σου, είπα εγώ. Τα φτύνει όλα. Άμα ζοριστεί, τα φτύνει. Όλα μέσα στο κάτω. Αλλά καέ. Όλα μέσα στο κάτω. Δεν τα έκανα τυχαία, ξέρει ο Κανιόγλου. Δεν θέλουμε πολύ συμπίεση. Και όλοι οι άλλοι που βγάζουν 8,5 σπάνε κατευθείαν. Τουλάχιστον εγώ κυκλοφορώ. Αυτοί που έχω συμπίεση είναι μαλάκια. Μαλάκα το μοντέρνο είναι βρακί, το λέω. Αλλά βρακί καλό.
Είναι εκείνο το βρακί που έχεις, το έχεις ποντάρει παντού, το έχεις βάλει, έχεις σκιστεί, το έχεις κατουρίσει, έχει καφέ σημάδια πίσω, κίτρινα μπροστά. Αλλά το έχεις συναισθηματικά δεμένος και ενώ όλα τα άλλα που παίρνεις τα καινούργια τα βρακιά είναι φτηνιάρικα και διαλύονται, αυτό το έχεις από το παιδί ακόμα και σου μπαίνει και το έχεις. Κάπως έτσι. Έτσι. Κάτσε, έχει λίγο μπαλώματα παραπάνω. Έχει το σπαλιάρα το. Κάτσε, θα παίξουμε με το FC τώρα. Θα παίξουμε το FC, θα το γουστάρεις πάρα πολύ. Θα το γουστάρεις πάρα πολύ. Άντε, καλώς ήρθες και στο κλαμπ των FC. Κάντε και εμένα FD. Και το RX8 μου άρεσε τώρα που το διήγησα. Λες και είχα καιρό να το διηγήσω, λέγε. Είχαμε το. Αλλά και εγώ το άλλο το πήρα. Το άλλο το βγάλαμε και στα 300 λόγω είπα: καλά πάει, καλά πάει. Και πρόσφατα 500 λέω: ναι, ρε φίλε. Στα 500 όταν πάτησε να νιώθει το στομάχι, να πηγαίνει πίσω. Το λέω και δεν με πιστεύουνε. Τελικά το. Δεν τελειώνει το γκάζι, δηλαδή. Όχι, δεν τελειώνει το γκάζι. Αλλά εκεί στα 500 είσαι, δηλαδή τα 500 όσο και να. Πάντα είναι δυνατό, δεν μπορώ να πω ότι πάντα το γουστάρεις. Άσε που πιστεύω ότι το FD έχω πολύ, πολύ, πολύ όχι, αλλά έχω 50 λογάκια αφημένα στο πρόγραμμα και από εδώ και από εκεί, τα οποία μπορώ να σε μαζέψω. Πιστεύω ότι έχει, αλλά δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή θα τη μαζέψω. Άμα βάλω κανένα καλύτερο μοτέρ και αυτά εδώ πέρα μπορεί να. Αν και εκείνο θα ξυπήσει, θα σπάσει. Όχι, το άλλο θα είναι καλό, δεν θα σπάσει. Θα φτιάχνω ένα τώρα. Να. Θα το ρεγουλάρει. Το μάθει πρώτη εδώ. Φτιάχνω ένα μοτεράκι τώρα, θα το δείτε όταν κλείσει. Και εκείνο πιστεύω μπορεί να βγάλει κατευθείαν μόνο στο βάλω πάνω λόγω συμπίεση και κάποια κολπάκια μέσα. Να βγάλει κατευθείαν αντί 500-550 με το ίδιο πρόγραμμα. Έτσι. Θα δούμε, θα δούμε. Με τι να πρωτασχοληθώ. Θέλω να τελειώσω και το ΜΚΠ4. Να το ξεκινήσω βασικό, έχει τελειώσει. Θέλω να τελειώσω το ΜΚΠ3. Το ΜΚΠ3 πρέπει να πάμε να το δούμε εδώ, δεν πέρα, δίπλα ήταν. Και είναι φτιαχτήκαν οι σκουριές. Πολλά παιδιά ανοιχτά. Πολλά παιδιά, αλλά φίλε, κάποια στιγμή. Τον καράζ ψάχνω που βρήκα τώρα ένα πιθανό. Εγώ δύο έχω και αυτό το έχω παρατήσει. Φαντάσου. Για να ασχοληθώ με το άλλο. Φαντάσου. Αλλά. Όσο να έχει 3-4. Δηλαδή. Κοίταξε, το καλό είναι τελειώνα. Δηλαδή το FC τυπικά έχει τελειώσει. Τώρα μιτζιμίτζι να μείνανε. Ναι, το ΜΚΠ3 μηχανικά είναι άψογο. Έγιναν σκουριές. Οι μεβράνες στο πίσω μέρος να μπουν που δεν είναι τίποτα. Α πούμε, αρχίζει να έρθει με το, τώρα με το μπλοκάρισμα στους νομούς δεν μπορεί να έρθει ο Νίκος. Αλλά μόλις γίνει και αυτό και εκείνο είναι έτοιμο. Όλα στον καράζ που βρήκα τώρα πιθανότητα ένα καλό καράζ, όλα εκεί στη σειρά. Να τα έχω και να πηγαίνουν να είναι όλα καλά. Στην εντέλεια να μην χαλάει κάτι. Γιατί τώρα φτιάχνω και χαλάει. Φτιάχνω και με χτυπάνε. Ναι, εκεί να είναι όλα βέβαια, καλά. Όπως το FD, μαλάκα το βγάζω μετά από δύο μήνες και απλά κάνεις τη βόλτα σου και καλώς τελείωσε. Πας κάνεις το πάτημά σου και τελείωσε. Κοίταξε, άμα τα έχεις και μαζεμένα και ωραία. Ναι, ναι, στη σειρά καθαρά με θα τις σκεπάσω και όλα. Τα παίρνεις μια το ένα, μια έτσι, το άλλο. Έτσι, δεν θα ρίξεις τόσο πολύ να οδηγήσεις το άλλο. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Εντάξει, λάου, λάου. Εντάξει, μπαίνουμε σε πρόγραμμα. Βοηθάνε και τα παιδιά με όσοι είναι subscribers. Παιδιά, subscribers δεν βλέπω. Όχι subscribers, subscribers είστε όλοι. Join όσοι ήταν, είδα πέσανε αυτό το μήνα. Ξεχαστήκατε όλοι. Χαλαρώσαμε έτσι, χαλαρώσαμε. Έχουμε project που τρέχουμε. Λοιπόν, υπενθυμίζω γιατί το λέω και ποτέ. Όποιος θέλει κάνει join κάτω, βάζει 2 ευρώ το minimum είναι, έχει 2, 5, 10. Και βλέπει τα βίντεο μια μισή ώρα νωρίτερα. Πριν τα δουν οι υπόλοιποι. Οπότε αντί για τις 11 ή 12 που γκρινιάζεται, θα τα βλέπει στις 9, ξέρω εγώ. Οπότε όποιος θέλει κάνει ένα join και με paysafe πληρώνεται αν θέλετε. Κάτω είναι από το βίντεο κάτω και ένα κουμπάκι join που λέει. Το πατάτε και σας εξηγεί. Πατάτε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ όσοι είναι ήδη μέλη. Ευχαριστώ τρία άτομα, δεν θυμάμαι το όνομα, θα τα γράψω τώρα. 3-4 άτομα που κάνατε donate στο PayPal κατευθείαν. Για να μην παίρνει και τα βατζιλίκη το YouTube. Το 40% που μας παίρνει. Συνεργάτης το YouTube. Η Google. Άλλη. Οπότε στο PayPal τους εκτιμώ και σας ευχαριστώ και εσάς. Αυτά και προχωράμε. Και ένα προχωράμε. Δίσκο για FC θέλουμε και ένα χειρισμένο. Αν έχει κάς θα βρούμε. Δίσκο από FC χαλασμένο, φαγωμένο για πέταμα θέλουμε μόνο το κέντρο του, δηλαδή και μόνο τα λατήρια. Όποιος έχει κάποιος στείλτε, γράψτε από κάτω σχόλιο ή στείλτε μου στο Messenger.